είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Μάρκος Τρούλης, καθηγητής τουρκικών και ασιατικών σπουδών στο ΕΚΠΑ και καθηγητής στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Τρούλη. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Τρούλη, από ό,τι είδαμε στην τελευταία επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου στην Ελλάδα, με αυτό θέλω να ξεκινήσω, είδα μια επίθεση φιλίας με φίλε μου Κυριάκο και είμαστε αδέρφια και όλα αυτά τα δακρύβρεχτα. Και θέλω να μας πείτε, αυτή τη στάση την δημιούργησε το γεγονός ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά αδιέξοδα στην πολιτική της Τουρκίας? Η Τουρκία είναι μια χώρα, ένα εθνοκράτος, το οποίο είναι δομημένο εσωτερικά υπό όρους αναθεωρητικούς. Και επειδή η κατανομή ισχύως της το επιτρέπει τα τελευταία 15-20 χρόνια, αυτή την αναθεωρητική στρατηγική την έχει εκφράσει με ένα πάρα πολύ δυναμικό τρόπο και έντονο σε όλη την περιφέρεια της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, με βασικό θύμα βέβαια και την Ελλάδα. Αυτό δεν μεταλλάσσεται, ξέρετε, από καιρούς καιρών και βάσει των οποιοδήποτε τακτικών, διπλωματικών τακτικών που μπορεί να εκτελήσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα συνεχίσει αυτή τη στρατηγική της αναθεώρησης και της επιθετικότητας. Έχει αυτή τη στιγμή κατεβάσει τους τόνους προκειμένου να επιτύχει κάποιους σκοπούς στο πεδίο το εξοπλιστικό και στο πεδίο, αν θέλετε, των οικονομικών κερδών στις συναλλαγές με τη Δύση. Αλλά αυτό νομίζω έχει να μας πει πάρα πολύ λίγα όσον αφορά τη συνολική της κατεύθυνση και τη συνολική της πορεία. Το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή, η διεθνής πολιτική, βρίσκεται σε μια μετάβαση, βρίσκεται σε μια μεταλλαγή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώκουν μια αλλαγή στις επιχειρησιακές τους δεσμεύσεις μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μετακυλίουν το επιχειρησιακό τους βάρος προς την Ανατολή λόγω της ανόδου της Κίνας. Και σε αυτή την κατεύθυνση και προς αποφυγή του θουκυβίδιου αδιεξόδου και του ενδεχομένου της υπερεξάπλωσης, αναζητούν κομβικούς συμμάχους στο δυτικό ημισφαίριο προκειμένου να μετακυλήσουν αυτό το βάρος, αυτή την ευθύνη, αν θέλετε, που αφήνουν πίσω τους. Η Τουρκία ήταν ένας δυνητικός τέτοιος σύμμαχος. Οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν τα τελευταία 15-20 χρόνια αυτή τη δυνατότητα που θα μπορούσαν να έχουν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι κατέθεσαν πάρα πολλά στο τραπέζι. Δηλαδή ζήτησαν πάρα πολλά ως αντάλλαγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν φυσικά πρόθυμες να το δώσουν, γιατί δεν θέλουν να έχουν έναν εξέλεγκτο ηγεμόνα στην περιοχή. Θέλουν ένας δρόν που προκύπτει μέσα από την ισορροπία ισχύως. Και πραγματικά βρεθήκαμε σε μια, αν θέλετε, διελκυστίνδα μεταξύ αυτών των δύο. Τώρα η Τουρκία φαίνεται ότι αρχίζει να επανακαθορίζει το ρόλο της. Ξαναλέω, όχι αλλάζοντας την αναθεωρητική της λογική, αλλά προτάσσοντας έναν άλλο τρόπο, μια άλλη τακτική, προκειμένου να φτάσει σε αυτό το σκοπό. Το ζήτημα για εμάς, σαν Ελλάδα, είναι αν πρέπει, αν μπορούμε, αν είναι ορθολογικό να στηρίξουμε μια τέτοια αλλαγή ή αν θα πρέπει να επικεντρώσουμε στο δικό μας εθνικό συμφέρον, που είναι η ισχυροποίηση των συντελεστών μας, η αύξηση των συντελεστών ισχύως μας, γιατί όπως λέμε και στη θεωρία, αυτό που εξισορροπούν τα κράτη στη στρατηγική τους δεν είναι οι προθέσεις, που είναι αγαθές υποτίθεται του Ερντογάν αυτή την περίοδο, αλλά είναι οι δυνατότητες του αντιπάλου. Γιατί ακριβώς εν μέσω
διεθνούς άναρχου, διεθνούς συστήματος έμπλεου αβεβαιότητας, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις πώς μπορεί να μεταλλαχθεί η στρατηγική του άλλου από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, αν οφείλει να κάνει κάτι, είναι να ενισχύσει τις δυνατότητες της και να εξισορροπήσει την πάγια στρατηγική της Τουρκίας εις βάρος του ελληνισμού στο Αιγαίο και στην Ανατολική, και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο διάλογος είναι κατανοητός, δεν μπορούμε να, αν θέλετε, να αποκόψουμε επί της αρχής κάθε πιθανότητα διαλόγου με την Τουρκία, αλλά ξέρετε, σε δεδομένες στιγμές όπως αυτή η στιγμή, δηλαδή που είχαμε μια πορεία κορύφωση της εξαιρετικότητας τα τελευταία 3-4 χρόνια, το να αρχίζει ένα διάλογο, ακόμα και ζητήματα χαμηλής πολιτικής, μπορεί να στέλνει λάθος μηνύματα. Μπορεί να στέλνει μηνύματα αναξιοπιστίας και έλλειψης κύρους. Θεωρείτε και δηλαδή... Λέω πολύ συχνά... Συγγνώμη. Πάνω σε αυτό θεωρείτε ότι ήταν λάθος που δεν μπήκαν, ας πούμε, ζητήματα υψηλής πολιτικής, όπως είναι, ας πούμε, το κάσους Μπέιλ, το Κυπριακό, η μειονότητα στη Θράκη. Κοιτάξτε, να μπουν υπό ποια έννοια. Είναι λάθος που δεν μπαίνουν και ξεκινά, έστω που ξεκινά μια διαδικασία. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν μπορείς, ενώ απειλείσαι ανοιχτά, έχεις μια λογική του Ερντογάν, το είδαμε και στην Αμόχωστο πρόσφατα, νέων προσαρτήσεων, μιας νέας τακτικής εναντί κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε ενεργό το κάζους Μπέλη, δηλαδή απειλή πολέμου εναντίον εντός πάρα πολλών εισαγωγικών συμμάχων στο ΝΑΤΟ και ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουμε μια λογική συνέχισης των μεταναστευτικών ροών, εργαλειοποίηση μάλλον του μεταναστευτικού, προκειμένου να εξασθενήσει ο αντίπαλός σου ή άλλη χώρα, πώς είναι δυνατόν να συνεχίζεις και να πας σε ένα διάλογο με αυτή τη χώρα? Είναι θέμα κυρίως, ξαναλέω, αξιοπιστίας σου ως σύμμαχος προς τους εταίρους σου. Σκεφτείτε, λέω πολύ συχνά μεταξύ σοβαρού και αστείου, σκεφτείτε να είχαμε, να παρακολουθούσαμε εδώ σαν κοινωνία, σαν πολιτικό σύστημα, με το χημικό αν θέλετε που μας διακρίνει, να παρακολουθούσαμε τον Νετανιάχου, δηλαδή τον Μακρόν που είναι οι σύμμαχοί μας, να αναγκαλίζονται και να ανταλλάζουν τέτοιες κινήσεις αυρότητας με τον Ερντογάν. Θα λέγαμε όλοι εν χορό ότι πόσο πολύ μας πουλήσανε και μας προδώσανε οι κακοί Ισραηλοί, οι κακοί Γάλλοι ή οι κακοί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλω να πω, λέγοντας αυτό το μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι υπάρχει μια πραγματικότητα πίσω από αυτό. Δεν μπορούμε να, ενώ είμαστε φυγόμενοι, επισπεύδοντες, και είμαστε κυρίως φυγόμενοι από την τουρκική επιθετικότητα, να βγαίνουμε και να φωνάζουμε για στήριξη και δείτε τους και δείτε τι κάνουν, και με την πρώτη ευκαιρία, ανά πάση στιγμή, να βγαίνουμε και να δίνουμε ένα σωσίδιο σωτηρίας, να προσφέρουμε μια διέξοδο. Νομίζω ότι η υποχρέωσή μας, η στρατηγική υποχρέωσή μας, είναι παντελώς διαφορετική από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση άμυνας και θέλουμε να ονομαζόμαστε ένας πυλώνας ασφάλειας σταθερότητας, δηλαδή μια χώρα status quo στην περιοχή, η οποία θίγεται από μια αναθεωρητική δύναμη όπως η Τουρκία. Εγώ για να πω τα θετικά σε όλο αυτό, να μην λέω μόνο τα αμυντικά, βλέπω και είναι πολύ ορθό ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα, το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν σταματά. Από ό,τι διαβάζω, υπάρχουν νέες αυτή τη στιγμή συμφωνίες για κενά που έχουν δημιουργηθεί μετά την 15ετή, αν θέλετε, αδρανοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, και συνεχίζουμε να έχουμε μια... σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον συνεχίζουμε να έχουμε μια σταθερή στρατηγική ισχυροποίηση. Όμως σας ξαναλέω,
είναι πάρα πολύ σημαντικό και το διπλωματικό, τα μηνύματα που στέλνουμε, τα μηνύματα αξιοπιστίας εν αξιοπιστίας. Επειδή αναφερθήκατε, μου δώσετε μια καλή ευκαιρία να σας ρωτήσω. Ο κύριος Χεραπετρίτης έκανε πριν από μερικές μέρες στη Βουλή, στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, μίλησε για άμεση ανακήρυξη της ΑΟΣ για της υφαλοκρηπίδας. Με προσφυγή βέβαια στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και όλα τα συναφή. Αυτό που προβληματίζει είναι, ζήτησε συνένεση από όλα τα κόμματα, αυτό που προβληματίζει όμως είναι το εξής. Αρχή η καλή πρόθεση της Ελλάδας πρέπει να θέλει και η Τουρκία και κυρίως να συμμορφωθεί με τους κανόνες διεθνούς δικαίου, επειδή το θίξατε. Μπορεί αυτό να πάει σε συζήτηση όταν η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το διεθνές δίκαιο? Φυσικά αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή πας σε μια συζήτηση υποτίθεται για να λυθεί το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό ανοιχτό ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Γιατί τώρα τους τελευταίους μήνες άρχισε να γίνεται βασικό, άρχισε να γίνεται ένα από τα θέματα, δεν είναι ένα από τα θέματα, το βασικό, είναι το μοναδικό ζήτημα, ο καθορισμός ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας. Μπορείς να πας σε μια τέτοια συμφωνία ή σε μια τέτοια συζήτηση έστω, όταν δεν έχεις αποδεχτεί τους βασικούς όρους αυτής της συζήτησης, όταν η Τουρκία δεν έχει υποράσει το δίκαιο της θάλασσας και όταν και εσύ δεν έχεις υλοποιήσει τις βασικές μέρημνες που σου προσφέρει το δίκαιο της θάλασσας. Εδώ δεν μιλάμε καλά, δεν μιλάμε καν για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα με τη χαρτογραφική υπηρεσία του ναυτικού στο κλείσιμο των κόλπων και στον ορισμό εσωτερικών υδάτων στο Αιγαίο. Για τις γραμμές βάσης, λέτε. Δεν έχουμε τραβήξει γραμμές βάσης. Όπου και αυτό είναι κάτι που μας προσφέρει το διεθνές δίκαιο και δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Δεν έχουμε κάνει τα βασικά βήματα για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Όταν δεν έχεις ευθυγραμμιστεί με αυτές τις βασικές αρχές της Άγγλος 3 την οποία έχεις υπογράψει και πας, αν θέλετε, άνευ φόρων, άνευ προϋποθέσεων, χωρίς ατζέντα, να μιλήσεις γενικά και αόριστα με την Τουρκία. Ξέρετε, σε ένα διεθνές σύστημα που εμείς θεωρητικοί το ονομάζουμε ζούγκλα, μαντέψτε ποιος θα κερδίσει, έτσι. Και ειδικά τη στιγμή που αυτός ο ισχυρός, ο εντός εισαγωγικών ισχυρός και επιτιθέμενος, είναι ένας παίκτης ο οποίος μόνο αυτός έχει καταθέσει στο τραπέζι των διεκδικήσεων και ζητά πράγματα που είναι, αν θέλετε, που είναι δικά σου. Δηλαδή το να πας και να αυτός να πετύχει το 30% των διεκδικήσεών του και στο τέλος της ημέρας να θεωρεί ότι είναι και ηττημένος ή ότι έχει χάσει, με συγχωρείτε πολύ. Αφού από την αρχή ζητούσε πράγματα που ήταν 100% δικά σου. Υπάρχει βέβαια στην δημόσια... Δεν λέω φυσικά... Ναι, υπάρχει δημόσια συζήτηση για το άλλο πάνω σε αυτό το θέμα, ότι ακόμα και αν βγει μια θετική απόφαση, ας πούμε, από το δικαστήριο της Χάγης, μπαίνουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, στο αν θα τηρηθεί, και δεύτερο και κυριότερο, δεν υπάρχει κάποιο διεθνές όργανο, αν τυχόν και υπάρχει παρέκκληση να επιβάλλει την τάξη. Τι λέτε γι' αυτό? Καταρχάς, τώρα δεν θα πω κάτι πολύ καινοτόμο. Το έχει πει ο δασκαλός μου και το έχει αναλύσει ο δασκαλός μου, ο Γιάννης Ομάζης. Ένα βασικό πρόβλημα σε αυτή τη συζήτηση είναι ο ορισμός του δικαστήριου της Χάγης. Το δικαστήριο της Χάγης είναι ένα όργανο της διεθνούς τάξης που έχει επιλύει και αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις, εν πάση περιπτώσει, με κριτήρια κυρίως πολιτικά. Όπου εκεί υπάρχει μια, αν θέλετε, είναι πολύ ελαστικό το πλαίσιο λήψη των αποφάσεων και πολύ συμβιβαστικό. Και ξαναλέω, όταν είναι συμβιβαστικό το πλαίσιο για ένα φάσμα διεκδικήσεων το οποίο επιβαρύνει μόνο τη μία πλευρά,
σίγουρα αυτή η πλευρά θα βγει ηττημένη. Το θέμα είναι, όπως έχει αναλύσει και ο Γιάννης ο Μάζης, η προσφυγή μας και η επίκληση του δικαστηρίου του Αμβούργου. Το οποίο δικαστηρίο του Αμβούργου λειτουργεί, λαμβάνει αποφάσεις εν πάση περιπτώσει, μόνο με κριτήριο, με μόνο κριτήριο την ορθή εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Αν δηλαδή φύγουμε από αυτό το πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας και πάμε σε μια επίλυση και σε μια συζήτηση η οποία είναι άνευ, αν θέλετε, προϋποθέσεων δίευθυντων δικαιϊκών, εκεί κινδυνεύει να γίνει ροντέο η κατάσταση και κινδυνεύουμε να πάμε σε μια λογική ότι εντάξει παιδιά, βρείτε τα στη μέση, χωρίστε τα και πάμε να βρούμε μια λύση που να ικανοποιεί τους πάντες. Η οποία φυσικά θα αφήσει εμάς, αν θέλετε, θυγμένους, καθώς θα έχουμε χάσει κάτι δικό μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι, είναι ένα βασικό ζήτημα. Πρέπει να υπάρξει ένας φυσικά οδικός χάρτης, μια ατζέντα εν όψη αυτών οποιοδήποτε τέτοιων συζητήσεων. Προσπερνώντας βέβαια, ξαναλέω, το λέγαμε και στην αρχή, το γεγονός του αν πρέπει να γίνουν αυτές τις συζητήσεις σε αυτό το συγκεκριμένο timing και ποιες εγγυήσεις λαμβάνει ο Ερντογάν. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, το ότι δεν γίνονται βήματα καλής θέλησης τη στιγμή που υποτίθεται ο Ερντογάν είναι στριμωγμένος ή όπως λέγαμε απομονωμένος, λέμε εδώ και κάποια χρόνια. Είναι απομονωμένος. Γιατί ξεκινάμε αυτή την κουβέντα χωρίς να έχουν γίνει βήματα καλής θέλησης, αν μη τι άλλο, στη βάση των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, όπως γράφουμε και στην αρχή. Εμείς κρατάμε πάντως και το θετικό που είπατε, ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν έχουν σταματήσει και θα είμαστε εδώ να τα λέμε συνέχεια, γιατί σίγουρα θα τα ξαναπούμε στο εγγύς μέλλον. Το περιβάλλον και η ποιότητα δεν θα μας αφήσει να ευσυχάσουμε. Κύριε Τρούλη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.